Gameboxers, Gameboxers, τι μου κάνετε, πώς είσαστε, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα μάθημα του Photoshop, τα Photoshop Tutorials. Νομίζω τώρα βέβαια σε σειρά πρέπει να είναι το πέμπτο μας, το οποίο θα τελειώσουμε σήμερα όλα τα tools, το οποίο βλέπαμε εκεί πέρα στη δεξιά μπάρα του Photoshop του προγράμματος. Παίρνουμε τα λόγια, ας ξεκινήσουμε λίγο. Λοιπόν, ανοίγουμε το Photoshop. Στο προηγούμενο μάθημα, τι είχαμε κάνει στο προηγούμενο μάθημα? Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε κάνει History Brush Tool, Eraser Tool, Gradient Tool, Smug Tool, Dodge Tool. Δεν είχαμε κάνει bonus. Δεν ήθελα να κάνω bonus πιο πολύ, ήθελα να ασχοληθώ με αυτά τα εργαλεία, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στο σημερινό μας μάθημα θα τελειώσουμε όλα τα εργαλεία. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι το Pen Tool, το Text Tool, το Selection Tool, αυτό εδώ πέρα, το Costume Shape Tool, το οποίο έχει και άλλα, να δούμε πάνω σε αυτό. Έχουμε το χεράκι. Έχουμε το μικροσκόπιο, μικροσκόπιο ας το πούμε, το zoom tool. Εγώ βέβαια το έτσι το λέω, εγώ θα το λέμε από εδώ και πέρα zoom tool. Τα χρώματα τα οποία τα είπαμε κάποια στιγμή στα προηγούμενα μαθήματα και αυτά τα δύο πέρα κάτω, το οποίο θα τα δείξουμε τι κάνουν αυτά. Κλασικά τι θα κάνω εγώ, θα τραβήξω μια εικόνα μέσα στο Photoshop. Θα πάρω αυτή εδώ πέρα, την οποία την έφτιαξα πρόσφατα, όταν έβασα το νέο μου παιχνίδι, στο κανάλι μου. Έχουμε και λέμε, pen tool, τι είναι το pen tool? Είναι η πένα μας, η κλασική μας πένα. Τη χρησιμοποιώ, τη χρησιμοποιούμε, τη χρησιμοποιώ και εγώ. Τη χρησιμοποιούμε όμως, τη χρησιμοποιούμε. Βαρετή, ναι, βαρετή, αλλά όμως. Κοίτα φάση. Θέλω να πιάσω το όπλο. Θέλω να αλλάξω καταρχάς πρώτα το κέσορα του ποντικού μου. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Caps lock, caps lock. Έχοντας απενεργοποιημένο το caps lock, βλέπουμε την πένα μας. Έχοντας ενεργοποιημένο το caps lock, βλέπουμε πάλι το σταυρό. Εγώ θέλω να το έχω έτσι. Ένα μυστικό εδώ πέρα για να το ξέρεις. Θέλω εδώ πέρα να μαρκάρω, λίγο πολύ, να βάλω μέσα στην επιλογή μου το όπλο που κρατάω εδώ πέρα. Τι κάναμε κλασικά, πέραμε εδώ πέρα το Quick Selection Tool, κάναμε αυτό και το πιάναμε. Ωραία. Πιάναμε το όπλο μας. Να το όπλο. Απλά το τραβάω το επειδή έχω σαν background, πάλι την ίδια εικόνα και φαίνεται. Αν δεν είχα το background, όπως βλέπετε, θα το είχα τραβήξει εδώ πέρα και ήταν στην ουσία σαν να είχα κόψει από την εικόνα μου ένα κομματάκι. Αλλά δεν θα το κάνω έτσι. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Ένα λεπτό. Έχω την πένα. Η πένα την επιλέγω. Αριστερό κλικ, την επιλέγω. Την επέλεξα. Πατώντας αριστερό κλικ, φτιάχνω σημεία. Πάω πιο κοντά. Φτιάχνω σημεία πάνω στο όπλο. Τα οποία αυτά τα σημεία αποτελούνται από τετράγωνες κουκιδίτσες. Σε οποιοδήποτε σημείο εγώ τώρα χτυπάω εκεί πέρα, χτυπάω, πατάω στην ουσία, φτιάχνω νέες τετράγωνες κουκίδες, οι οποίες αυτές δημιουργούν στο πίσω μέρος τους μια γραμμή. Όχι από εδώ. Κάνω λίγο γρήγορα. Τέλος πάντων, στην ουσία μαρκάοντας όλο το όπλο με αυτές τις κουκίδες. Εδώ κάποια στιγμή φτάνω στο τέλος. Προκειμένου να κλείσω τη γραμμή από όπου ξεκίνησα. Πάω κοντά, εμφανίζεται. Το δείξω άλλη μια. Εδώ πέρα εμφανίζεται ένα κυκλάκι. Όπως είναι η πένα μου, εμφανίζεται ένα κυκλάκι που σημαίνει και καλά. Θες να τερματίσεις εκεί πέρα τις επιλογές σου. Ξεκίνησες από κάποια στιγμή σε ένα σημείο πιο πριν. Πάω εδώ πέρα και λέω το κλείνω εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το οποίο κάναμε. Εγώ θέλω να το επιλέξω όλο. Κάνω δεξί κλικ. Όχι. Περίμενε. Εφόσον το έχω επιλέξει. Έμε λίγο. Pen tool. Πάω εδώ πέρα. Το κλείνω. Κάνω δεξί κλικ. Το δεξί μου το κλικ το κάνω εφόσον έχω πατήσει το κέρσο του ποντικού μου πάνω στη γραμμή προκειμένου να μου ανοίξει αυτό το μενού. Και σου λέει, τι θες να κάνεις, θες να κάνεις μάσκα, θα πούμε σε άλλα μαθήματα για τις μάσκες. Θα αφιερώσω ένα μάθημα μόνο για τις μάσκες. Εγώ εδώ πέρα, τι θέλω να κάνω, θέλω απλά να πω στο Photoshop ότι αυτό το οποίο εγώ έφτιαξα, σχεδίασα και μάρκαρα, θέλω να μου το κάνεις μια επιλογή. Τι εννοώ με αυτό, πας με selection, feather, φτερό. Εγώ πάντοτε το αφήνω στο 0 pixels. Το φτερό τι είναι, όταν εγώ έχω επιλέξει μια περιοχή, και αυτή η περιοχή θέλω οι άκρες της
να θαμπώνονται λίγο και να μπαίνεις πιο βαθιά μέσα. Δεν το εξηγώ καλά. Δεν μπορώ να το βάλω στο πάθημα εδώ πέρα, το feather θα το δούμε σε άλλα προγράμματα. Απλά εδώ πέρα πάντοτε να το αφήνεις σε μηδενικό. Τι εννοώ, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μπας και καταλάβεις τίποτα. Όταν εγώ κάνω μια επιλογή, μέσα σε αυτήν την επιλογή μου φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το οποίο εγώ έχω επιλέξει, το οποίο βλέπουμε με διακεκομένες γραμμές, να σου δείχνει το Photoshop αυτό το οποίο έχεις επιλέξει. Εάν εσύ θες τώρα να φαίνεται μέσα στην επιλογή σου πιο πολύ το βάθος και όχι οι άκρες, θα αυξήσεις το feather, ούτως ώστε να σου θαμπώσει λίγο τις άκρες, ούτως ώστε να φαίνεται πιο καλύτερα το μέσα της επιλογής σου. Το είπα με απλά λόγια, πιστεύω το καταλάβατε. Εγώ πάω εδώ πέρα, πάω το αφήνω 0 το feather. Πατάς OK και όπως βλέπετε, μετατράπηκε αυτό το οποίο έφτιαξα εγώ με το Pen Tool σε επιλογή. Όπως βέβαια εγώ, εδώ πέρα θα επεκτούν άλλα πράγματα. Αν εγώ π.χ. είμαι πιο έμπειρος, κάτι ξέρω παραπάνω, εγώ εδώ πέρα θα το έκανα μια μάσκα. Τι είναι οι μάσκες? Σε άλλο μάθημα, οι μάσκες. Μέχρι στιγμής μάθαμε λίγο πιο πολύ με το Pen Tool να κάνουμε μια επιλογή. Πες ότι εγώ τώρα θέλω να επιλέξω, ρε παιδάκι μου, το ένα εδώ πάνω. Θα να φτιάχνω πάλι με το Pen Tool το δρόμο της επιλογής μου. Το λέμε έτσι, το δρόμο της επιλογής μου. Το φτιάχνω εντάχυτα. Το φτιάξα. Πας πάνω στη γραμμή, δεξί κλικ, Make Selection. Να το αφήνεις πάνω το feather σε 0. Μην το αυξήσεις. Και σου επιλέγει τον αριθμό 1. Καλώς. Άκου τι γίνεται. Δεν θα επιλέξω οποιοδήποτε σημείο. Απλά θέλω πιο πολύ να καταλάβεις τι κάνει το Pen Tool. Πάω εδώ. Πάω, το κλείνω. Το κλείσα. Πάω στο μενού. Κατά σε αριστερό κλικ, πατημένο. Πάω στο συν. Από πάνω το free form, Pen Tool, θα το πούμε τι κάνει. Πάω στο Add Anchor Point Tool. Τι κάνει αυτό, εφόσον το έχω επιλέξει. Πάω εδώ πέρα πάνω, όπου θες. Πατάς και σου εμφανίζει εδώ πέρα άλλο ένα σημείο. Ούτως ώστε να το μετακινήσεις όπου θες. Καλώς. Ενώ αντίθετα, όταν έχεις εδώ πέρα το Pen Tool, το οποίο είναι με το πλην, πας εδώ πέρα, το πατάς και στο αφαιρεί. Τίποτα δύσκολο. Το Freeform Pen Tool τι κάνει? Το προηγούμενο Pen Tool το οποίο είχαμε, σε πήγαινε από ένα σημείο στο άλλο σημείο. Από το άλλο σημείο στο άλλο σημείο. Ενώ το Freeform σου αφήνει να σχεδιάσεις και όχι να πηγαίνεις με ορθές γωνίες. Να σου το πω έτσι. Να το. Και από εδώ και πέρα εσύ, ας πούμε, βγάζεις. Ας πούμε εδώ πέρα, όταν πλησιάσω με το πιέσμα του ποδικού μου, χωρίς να αλλάξω από εδώ πέρα, από τη γραμμή εργαλείων μου, το Pen Tool, το πλην και το συν, αν πάω κοντά στο σημείο το οποίο εγώ θέλω, θα μου το εμφανίσει κατευθείαν, σαν να καταλαβαίνει το Photoshop και να μου λέει, εφόσον πλησίασε στο σημείο αυτό εκεί πέρα, θες να το αφαιρέσεις. Εάν εγώ ξεφύγω και απομακρυνθώ από αυτό το σημείο και πάω κάπου πάνω στη γραμμή, θα μου εμφανίσει πάλι το Pen Tool που θα έχει το plus, το συν, το οποίο πατώντας εκεί πέρα μου βάζει άλλα σημεία ή μου τα αφαιρεί κιόλας. Καλώς. Convert Point Tool. Θα σου το δείξω κάπως αλλιώς για να το καταλάβεις. Όταν εγώ έχω φτιάξει κάτι με το Pen Tool, αυτό εδώ πέρα π.χ. και εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, πάρω το Convert Point Tool, πηγαίνοντας στη γωνία ή μάλλον πάνω στο σημείο το οποίο εγώ έχω φτιάξει με το Pen Tool, μου εμφανίζει δύο άγκιστρα. Που εγώ βέβαια αυτά τα άγκιστρα, άμα τα εκμεταλλευτώ καλά, μπορώ να παίξω πάρα πολύ καλά με τη γραμμή εδώ πέρα πάνω. Τη βάλω πιο πάνω ή να βάλω αυτή, ας πούμε, πιο κάτω. Να κάνω, ας πούμε, από ορθή γωνία μια καμπύλη. Ή να την μετατρέψω σε όποιο σχήμα θέλω εγώ, να την επεξεργαστώ, να το πω έτσι. Αυτό το πραγματάκι σήμερα κάνει το Pen Tool. Τίποτα το δύσκολο, δεν το χρησιμοποιώ καθόλου. Σπάνια το χρησιμοποιήσω εγώ το Pen Tool. Πάμε λίγο στο text. Text. Πατάς αυτό το κλικ, βλέπεις 4,
εργαλεία σε αυτό το μενού. Πάμε στο πρώτο. Γράφεις ένα τεστ. Αυτό το τεστ είναι οριζόντιο. Παίρνεις το vertical. Γράφεις ένα τεστ κάθετο. Σκεφτείτε ότι αυτό το οποίο έχω φτιάξει εδώ πέρα, Lara, Croft, Teplo, Fossil κτλ. Είναι horizontal, ευθείο. Horizontal type mask. Αυτό είναι στην ουσία πιο πολύ αν θες να φτιάξεις μάσκες. Ας πούμε, κάνεις αυτό και εδώ πέρα σου έχει κάνει μια επιλογή από αυτό που έχεις γράψει εσύ. Και ανάλογα το παίρνεις και σου εμφανίζει στο κάνει μάσκα. Δεν θέλω ακόμα να πω για τις μάσκες. Γιατί θα σας μπερδέψω πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς, καλώς. Σε text tool έχουμε μόνο αυτά. Τίποτα το ιδιαίτερο σημαντικό. Δεν θα πω για τις μάσκες. Όχι ακόμα, θα μπερδευτείτε. Path selection tool. Direct selection tool. Όταν εσύ φτιάξεις κάτι με το pen tool και πάρεις το path selection tool, θα σου τραβήξει όλο αυτό το οποίο είναι το path. Το path σου, ο δρόμος σου. Και αν εγώ στην ουσία εγώ εδώ πέρα αυτό το κάνω και make selection, επιλέξω το path selection, το path selection tool, έλα γάμο το. Στην ουσία βέβαια δεν το κάνει τώρα, γιατί δεν έχει κολλήσει. Απλά όταν εσύ επιλέξεις το path selection tool, το επιλέγεις και πας την επιλογή σου όπως εσύ θες. Τίποτα το δύσκολο. Και αντίθετα το Direct Selection Tool, πατώντας Alt και αυτό το εργαλείο, εφόσον έχεις επιλέξει και έχεις φτιάξει αυτό που έχεις φτιάξει με το Pen Tool, το πολλαπλασιάζει. Κρατώντας Alt και αριστερό κλικ, σου φτιάχνει όσα θες εσύ. Τίποτα το δύσκολο. Αυτά όσον αφορά αυτά τα εργαλεία. Rectangle. Φτιάχνω ένα τετράγωνο. Του βάζω χρώμα. Μου ανοίγει τα properties του τετραγώνου αυτού. Width, height. Μήκος πλάτος. Ύψος σε χύψη άξονα. Τι θέλω να έχω. Θέλω να έχω και borders. Τι χρώμα θα του δώσω. Μπλε. Μαύρο να είναι γύρω-γύρω. Τα άκρα του. Θέλω να του βάλω gradient. Είπαμε τι είναι το gradient. Τα άκρα. Το ίδιο βέβαια, τα λέω γρήγορα, δεν είναι τόσο σημαντικά. Rounded Rectangle Tool. Δεν τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ, πάλι το ίδιο πράγμα σου κάνει. Απλώς εμφανίζει αυτό το σχήμα. Και αυτό και τα επόμενα. Η έκλειψη, κάνεις μια έκλειψη. Polygon κάνεις ένα πολύγωνο. Line κάνεις μια γραμμή. Τίποτα σπουδαίο. Το μόνο σπουδαίο από αυτό το μενού εδώ πέρα είναι το Custom Shape Tool. Τι κάνει αυτό? Με το Custom Shape Tool έχεις την επιλογή να έχεις μια επιλογή να επιλέξεις εσύ από εδώ πέρα πάνω. Όταν επιλέγω εγώ το Shape Tool, πάω πάνω δεξιά, βλέπω εδώ πέρα ένα που λέει εδώ πέρα μενού Shape, το οποίο όταν το πατήσεις επιλέγεις από εδώ πέρα κάποια σχήματα. Π.χ. εγώ επιλέγω το βέλος, εμφανίζω ένα βέλος, επιλέγω τη λάμπα, μου ήρθε μια ιδέα και καλά, τη βάζω εδώ πέρα, παπ, μου ήρθε μια ιδέα. Τίποτα σημαντικό. Δεν είναι και διασημαντικά. Τα πιο σημαντικότερα, ας πούμε, εργαλεία τα προηγούμενα, πούμε σε προηγούμενα επεισόδια. Hand tool. Το hand tool χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις που, ας πούμε, εγώ θέλω να πιάσω την εικόνα μου και απλά να την κουνάω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα δεν το χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ. Εκτός και αν, ας πούμε, βάλουμε κανένα 3D και βάλουμε. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να παίξω με 3D εδώ πέρα στο Photoshop. Rotate View Tool, αυτό χρησιμοποιείται, γιατί αυτό λειτουργεί μόνο με OpenGL Documents στο Photoshop. Δυστυχώς αυτό το tool, εγώ το χρησιμοποιώ καθόλου, γιατί δεν χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Μετά είναι ο μεγεθυντικός φακός, ο οποίος είπαμε και στο πρώτο μάθημά μας, όταν πατάγαμε, ας πούμε, Ctrl, Alt και μπάρα για να απομακρυνθούμε, και όταν πατάγαμε, ας πούμε, Ctrl και μπάρα για να μεγιστοποιήσουμε το σημείο το οποίο εμείς θέλουμε. Και μετά είχαμε πει σε ένα άλλο μάθημα κυρίως για τα χρώματα εδώ πέρα, τα οποία χρώματα, αν εσύ σε περίπτωση αλλάξεις τα δύο κουτάκια, κάνω αυτό εγώ εδώ πέρα μπλε,
στα από κάτω του. Από κάτω του. Για να αλλάξω εγώ και να πάω στα από κάτω, πατάω αυτά εδώ πέρα τα βελάκια. Στα από κάτω λοιπόν στην ουσία θα το κάνω κόκκινο. Άρα έχει κόκκινο μπλε. Μπλε κόκκινο. Άλλο ένα τρόπο για να αλλάζει τα χρώματα πατώντας το πληθρολόγιο σου. Πατώντας το πληθρολόγιο σου το χ. Όπως βλέπεις κάτω αλλάζει. Τίποτα σημαντικό και πάρα πολύ αυτό. Σημαντικό μεν στις μάσκες. Αν εγώ θέλω να επαναφέρω τα αρχικά τα χρώματα μαύρο-άσπρο, πατάω εδώ πέρα πάνω στο μαύρο και άσπρο. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα. Όταν επιλέγεις τη βούρτσα. Θα αναφερθώ για λίγο στις μάσκες. Και μετά θα δείξω ένα παράδειγμα. Είμαι εγώ εδώ πέρα. Θέλω να βάλω μια γρήγορη μάσκα. Πατώντας εδώ πέρα πάνω, φτιάχνεις μια quick mask. Το πατάς. Όταν παίρνει αυτή η μορφή, εσύ αρχίζεις και σχεδιάζεις τη μάσκα σου. Που στην ουσία εδώ πέρα, εγώ πιάνω ας πούμε τα κρυανά εδώ πέρα. Θα έχουμε και ένα bonus στο τέλος, όσον αφορά τις μάσκες. Γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε κυρίως με τα loggers. Μάσκες ακόμα θα αρχίσουμε να πούμε. Κάτσε να μάθουμε καλά καλά το Photoshop, να το χρησιμοποιούμε, να το παίζουμε ωραία και όμορφα. Και μετά θα ασχοληθούμε με τις μάσκες και θα μπούμε σε πιο βαθιά στο Photoshop. Για να κάνουμε ας πούμε ωραία πραγματάκια. Έχω επιλέξει τώρα κάποιες γωνίες, κάποια εσωτερικά εκεί πέρα. Και το μάγο μου εδώ πέρα το οποίο εγώ τον σχεδίασα. Βέβαια θα δούμε και άλλες εκδοχές του μάγου στο μέλλον. Όταν εγώ εδώ πέρα θα πατήσω αυτό το κουμπί. Μου εμφανίζει επιλογές πάρα πολλές από αυτό το οποίο εγώ σχεδίασα. Με αυτόν τον τρόπο, εδώ πέρα εγώ τι θα κάνω. Θα βάλω μια μάσκα από τις επιλογές μου. Εξαφανιστήκανε. Εδώ θα μπερδευτείτε. Γι' αυτό θα το ξαναδείξω άλλη μια φορά. Να πατάω εδώ πέρα πάνω. Έχω ενεργοποιήσει το Quick Mask. Παίρνω τη βούρτσα. Και εγώ τώρα πες ρε παιδί μου ότι εδώ πέρα θέλω να μαρκάρω. Όταν θες να μαρκάρεις σημεία, εμφανίζεται το κόκκινο. Θέλω να μαρκάρω εμένα. Με μαρκαρά. Σε τσεκάρω. Με έχω επιλέξει. Αν όχι τέλεια, κάπως. Εγώ εδώ πέρα θέλω να βάλω μια μάσκα. Θα αναφερθώ λίγο, για λίγο, όχι πάρα πολύ βαθιά στις μάσκες. Πατάς εδώ πέρα που λες Add Logger Mask, που βάζεις το logger σου μάσκα. Η μάσκα που θα μπει είναι αυτή το οποία φαίνεται εδώ πέρα δεξιά σου. Σε ένα άσπρο κουτάκι δίπλα στο κανονικό σου το οποίο εσύ επεξεργάζεσαι. Θα πούμε στο επόμενο μάθημα για τα loggers. Άρα εγώ από εδώ πέρα, τι μπορώ να κάνω περί πίν. Μπορώ εδώ πέρα εγώ να αλλάξω λίγο το χρώμα της εικόνας μου χωρίς να επηρεάζεται το εγώ ας πούμε εκεί πέρα κάτω. Γιατί εγώ δεν επηρεάζομαι, γιατί εγώ έχω βάλει μάσκα στον εαυτό μου. Αυτό το πράγμα το κάνει το Quick Mask Tool. Βέβαια δεν χρειάζεται εγώ να το χρησιμοποιήσω εγώ από εδώ πέρα, γιατί μπορώ εγώ εδώ πέρα με το Quick Selection Tool να μαρκάρω κάποιες περιοχές και από εκεί πέρα να βάλω μάσκα. Αλλά εδώ πέρα σου δίνει το Photoshop άλλη μια επιλογή, ούτως ώστε σου λέει, αν εσύ θες να βάλεις μια γρήγορη μάσκα. Εκεί που ρε παιδί μου έχεις φτιάξει κάτι, να βάλεις και μια μασκούλα. Καλώς, καλώς. Και όπως βλέπετε, το ξαναδείχνω άλλη μια φορά, αλλάζουν όλα φωτεινότητα εκτός από τη μάσκα που έχω φτιάξει εγώ για μένα. Αυτά όσον αφορά τις μάσκες. Άλλο ένα τελευταίο, το τελευταίο μας εργαλείο, κουμπί πείτε το και έτσι, είναι το Change Screen Mode. Αυτό σου δίνει το δικαίωμα να αλλάξεις την οθόνη σου, ούτως ώστε να είναι σε αυτό το τύπου οθόνης, μεγάλη, ή να είναι σε αυτό το πέρα του τύπου, full screen, ούτως ώστε όταν εσύ τελειώσεις με αυτό που εσύ έχεις φτιάξει, να δεις το έργο σου ολοκληρωμένο, δίχως εργαλεία γύρω του, δίχως μενού, να μην σε ενοχλούνε, για να το δεις πλήρης σε κάθε γωνιά της εικόνας σου,
τι ατέλειες έχεις, που είναι ελιγιόρθωμα, αν είναι όλα καλά, αν είναι όλα ok. Και βέβαια για να επιστρέψεις, αν θες, πατάς F. Πατάς ξανά F και σου βγάζει αυτές τις τρεις επιλογές που υπήρχε εδώ πέρα σε αυτό το μενού εδώ πέρα. Λοιπόν, σαν έξτρα bonus, όπως είπα, μιας και που τελειώσαμε όλα τα εργαλεία εδώ πέρα, για σήμερα, τι θα γίνει. Θα κάνουμε λίγο μια μασκούλα, για να βγει λίγο πιο όμορφο η εικόνα μας. Να μου πεις τώρα, βέβαια όμορφη είναι η εικόνα μας, αλλά εμείς θέλουμε να την κάνουμε ακόμα πιο όμορφη. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ας πούμε, λόγου χάρη. Εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, βλέπω ότι έχει κάποια συννεφάκια. Υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια συννεφάκια. Τα έχω βάλει εγώ και καλά μέσα από καπνούς και τα λοιπά. Βγαίνει ο μάγος, βγαίνω και εγώ. Τύπου στυλ μαγείας. Παίρνω μια εικόνα. Τη βάζω εδώ μέσα. Αυτό θα το πούμε σε επόμενα μαθήματα. Εγώ μέχρι στιγμής, ας πούμε, θα μειώσω λίγο τη φωτεινότητά της. Θα μειώσω λίγο τη φωτεινότητά της. Θα της δώσω και λίγο χρώμα. Θα βάλω και λίγη μάσκα, ούτως ώστε αυτά τα πούμε. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε σε επόμενα μαθήματα πιο αναλυτικά. Απλά θέλω να το δείτε λίγο τη διαδικασία που κάνω. Αυτό θα πούμε τώρα. Για να βάλω εδώ πέρα και άλλα σύννεφα. Για να βγω και καλά, βγαίνω από κάποια σύννεφα εγώ. Μην θάψουμε και τον μάγο. Έβαλα, ας πούμε, και άλλα εδώ πέρα σύννεφα. Αν θέλω να τα ξαναεμφανίσω, τα βάζω εδώ πέρα. Βλέπετε, είναι πιο ωραίο τώρα και καλά ότι εγώ βγήκα από κάποια σύννεφα. Θα το ξαναδείξω άλλη μια φορά. Αυτό είναι το έξτρα bonus του σημερινού μας μαθήματος. Αν εσύ θες να βάλεις μια μάσκα και να σβήσεις τη μάσκα σου για να φανεί από πίσω του, ή από πίσω η εικόνα, τι θα κάνεις. Παίρνεις την εικόνα αρχικά, την τραβάς, τη βάζεις εδώ. Είπαμε αυτά πώς μεγαλώνουν και τι κάνουν. Τη βάζεις εδώ πέρα, τη βάζεις εδώ πέρα. Θες εσύ τώρα να τη σβήσεις. Θες να σβήσεις ορισμένα κομμάτια. Πας στο μενού Loggers. Να το μενού Loggers. Το επόμενο μάθημα θα πούμε για τα Loggers. Απλά τώρα στο αναφέρω αναφορικά πιο πολύ. Πας στα Loggers. Πας εδώ πέρα κάτω σε αυτό το μενού. Πατάς Add Logger Mask. Την έβαλες. Παίρνεις το brush. Αλλάζεις το χρώμα από άσπρο σε μαύρο. Με τα βέλη εδώ πέρα. Ή με το χ στο πληθρολόγιο σου. Εφόσον έχεις τη βούρτσα σου, αρχίζεις και σβήνεις. Γιατί σβήνει, γιατί χτυπάς μαύρο πάνω στο άσπρο όπως έχεις εδώ πέρα και βλέπεις τα Loggers. Κοιτάξτε για λίγο τα Loggers, καθώς εγώ θα αρχίσω να σβήνω. Παίρνεις μαύρο και χτυπάς πάνω στο άσπρο. Παίρνεις μαύρο και σβήνεις το άσπρο. Και καθώς σβήνεις, όπως βλέπετε εδώ πέρα, σβήνεις και την εικόνα σου. Την έβρισα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να τη σβήσω πάρα πολύ. Για να τα ξαναεμφανίσω, τι κάνω. Πάω εδώ πέρα κάτω. Βελάκια. Ήχι είπαμε. Έχοντας τη βούρτσα. Κοιτάξτε τη μάσκα. Θες να πατήσεις άσπρο πάνω στο μαύρο. Το άσπρο διώχνει το μαύρο. Άρα εμφανίζει την εικόνα μου. Και έτσι πάω εδώ πέρα χαλαρά. Και ξαναπαναφέρω τα σύννεφα. Με κάλυψα πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Να επαναφέρω τα σύμφωνα. Εδώ πέρα, ας πούμε, δεν μου αρέσει αυτό το πραγματάκι εδώ. Το σβήνω. Αλλάζω πάλι χρώμα από άσπρο σε μαύρο. Για να. Ρίξω μαύρο πάνω στο άσπρο. Ρίχνοντας πάνω μαύρο στο άσπρο, εξαφανίζω. Άσπρο πάνω στο μαύρο, ξαναεμφανίζω την εικόνα μου. Τίποτα το δύσκολο. Το σημερινό μάθημα λοιπόν έλαβε και αυτό ένα τέλος. Είμαι χαρούμενος από μια άποψη, διότι εξηγήσαμε όλα τα εργαλεία που υπάρχουν σε εκείνη την αριστερή μπάρα που βλέπετε εκεί πέρα.
Με αυτόν τον τρόπο σε 5 μαθήματα ολοκληρώσαμε τα εργαλεία μας, το οποίο θα είναι χρήσιμα. Το επόμενο μάθημα λοιπόν στην ουσία θα ασχοληθούμε πιο πολύ με τα λόγια. Έχουμε πάρα μα πάρα πολλά να πούμε στα λόγια. Είναι ολόκληρη ιστορία. Πιστέψτε με, όλο το Photoshop και κάθε πρόγραμμα στηρίζονται στα λόγια. Τα πάντα στηρίζονται στα λόγια. Πρέπει να μάθεις στην ουσία να μάθουμε, να τοποθετούμε κάθε το οποίο κάνουμε σε ένα λόγια, ούτως ώστε να το ελέγχουμε από τα λόγια. Γιατί η βάση όλων, θα αναλέω των προγραμμάτων, είναι τα λόγια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε λοιπόν game boxes. Το σημερινό μάθημα έλαβε ένα τέλος. Τα ξαναλέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σας και καλή συνέχεια!